Κύριε Παντελεμονίτη, η ελληνική αγορά δείχνει ένα ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις αγροτικές δραστηριότητες. Ποιες είναι οι τάσεις, έτσι όπως εσείς τις καταλαβαίνετε αυτό το διάστημα στην αγορά και πού εστιάζετε την προσοχή σας? Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι η γεωργία δεν πεθαίνει ποτέ. Η χώρα μας έχει πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα ώστε να παράγει ποιοτικά προϊόντα. Άρα το ζητούμενο σήμερα είναι να μπει η σωστή προστιθέμενη αξία σε προϊόντα τα οποία έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα. Όπως είναι τομείς γύρω από το γάλα, όπως είναι τομείς γύρω από τα όσπρια. Τώρα ακούμε πάρα πολλά θέματα για τα όσπρια. Όπως ξέρουμε, το 80% των οσπρίων εισάγεται κάτι που αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν ήταν όμως πάντα έτσι. Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν γιατί πάντα τα όσπρια καλλιεργούνταν στη χώρα μας. Υπάρχει λοιπόν μια τάση επιστροφής, αυτό που λέμε στις ρίζες, και εμείς και εδώ σαν εταιρεία προσπαθούμε και επενδύουμε στις νέες τάσεις των πραγμάτων. Μιλώντας πρόσφατα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, με τον διευθύνοντα του ΑΒ Βασιλόπουλου, μου είχε πει ότι το όσπριο είναι το χρυσάφι του μέλλοντος. Είναι πράγματι έτσι? Δηλαδή βλέπουμε και πρακτικά νέους Έλληνες να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία? Κοιτάξτε, τα όσπρια έχουν να κάνουν πάρα πολύ με το έδαφος και το μικροκλίμα. Και επειδή υπάρχει μεγάλη διαφορετικότητα, σε πολλά σημεία έχουμε πάρα πολύ ποιοτικά προϊόντα. Επομένως, μην ξεχνάμε ότι γενιές ολόκληρες παλαιότερα διετρέφονται από τα όσπρια. Γι' αυτό και η φασολάδα θεωρείται και ελληνικό παραδοσιακό φαγητό. Φαγητό, βεβαίως. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα σε μια δύσκολη συγκυρία που ζει η οικονομία μας, η επανακαλλιέργεια των οσπρίων ίσως είναι πιο εύκολη, δηλαδή με πολύ χαμηλότερη επένδυση. Τι από επένδυση χρειάζεται? Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Κοιτάξτε, το να σπείρεις όσπρια χρειάζεται ένα απλό τρακτέρ που λίγο πολύ όχνει. Έχει μια σωστή δηλαδή προετοιμασία του εδάφους που οποιοδήποτε αγρότης το κάνει αυτό. Από εκεί πέρα είναι το θέμα της συγκομιδής. Για εκεί δηλαδή να μην έχουμε απώλειες και να μην κάνουμε ζημιά στο όσπρια, δηλαδή να τα σπάμε. Εκεί χρειάζεται κάποιος, ας πούμε, ειδικός εξοπλισμός. Εσείς από την άποψη των προϊόντων, τι προϊόντα προτείνετε στο ευρύ κοινό? Έχετε καινούρια προϊόντα που Κοιτάξτε, εμείς, έχετε παραλάβει? Κοιτάξτε, εμείς σαν Κουμπότα, γιατί το εργοστάσιο που εκπροσωπώ, ασχολείται πάρα πολύ με μηχανήματα της μικρής κατηγορίας. Γιατί και στην Ιαπωνία αλλά και στην Ανατολή ο πελάτης είναι μικροϊδιοκτήτης. Επομένως ο εξοπλισμός συνίσταται στο να μπορεί να κάνει κάποιος ο οποίος έχει πολύ λίγα στρέμματα δουλειά. Κάτι που ταιριάζει και στην Ελλάδα. Κάτι που ταιριάζει στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα και ο κλήρος σε ορισμένα είναι μέρη μικρός. Είναι πάρα πολύ μικρός και πάρα πολλές φορές είναι και δύσβατος, ειδικά στην Νότια Ελλάδα και στα νησιά μας. Τα νησιά δεν έχουν και το συγκριτικό πλεονέκτημα να βγάζουν ποιοτικά προϊόντα λόγω του μικροκλίματος. Εκείνο πάντως λοιπόν που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά οι τάσεις, γι' αυτό και υπάρχει και μια κυβερνητική εκστρατεία, τη διαβάζουμε, να επανέλθουν τα όσπρια στην Ελλάδα, να λάβουν τη θέση που και εμείς είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε. Πέρα από τα όσπρια, ποια άλλα προϊόντα έχουν έτσι μια ελκυστικότητα και ένα ενδιαφέρον αυτή την περίοδο? Κοιτάξτε, το γάλα για μας πάντα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το γάλα στην Ελλάδα και ειδικά το γάλα που συνίσταται στο να φτιαχτεί η φέτα, δηλαδή 70% πρόβιο και το 30% κατσικίσιο, είναι σήμερα μια σταθερή αξία σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν πλέον σοβαρά. Ναι, εκεί θα η τιμή, παρόλο που όλα τα πράγματα σήμερα κατακριμνήθηκαν, η τιμή του γάλατος λίγο πολύ Εσείς δεν έχασε. Εσείς τι προτείνετε λοιπόν σε αυτό, τα προϊόντα σας ποια είναι? Εκεί είναι να δούνε οι κτηνοτρόφοι το θέμα λίγο πιο πολύ επαγγελματικά παρά να είναι θέμα απλώς τρόπος ζωής ή κουλτούρας. Μάλιστα. Εκεί υπάρχει, ξέρετε, μία σύγκρουση γενεών. Σωστά. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή
η προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχει ένα γάλαστο να φτιάξει ένα πολύ καλό προϊόν, ας πούμε, που να φτιάξει ένα πολύ καλό τυρί, υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Βγάζουμε πάρα πολύ φοβερά τυριά. Μάλιστα. Αλλά για τι επένδυση μιλάμε? Δηλαδή, μία μικρή μονάδα, τι επένδυση θα μπορούσε να κάνει τους, ώστε να αξιοποιήσει και να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Κοιτάξτε, ένα μικρό τυροκομείο κάνει 30.000 ευρώ. Μάλιστα. Μιλάμε 30.000 ευρώ. Να δώσει και λίγα για τα κτηριακά. Ήδη το κράτος τώρα προσπαθεί να δώσει, για να βάλουν οι κτηνοτρόφοι προστέμενη αξία στο δικό τους προϊόν, να τους δώσει με πολύ λίγα, ας πούμε, απροαπαιτούμενα, το να μπορούν να κάνουν μικρές μονάδες. Δηλαδή το να γίνει ένα μικρό τυροκομείο ή το να κάνει μια μονάδα για γιαουρτιού και αυτά, μιλάμε πλέον για πολύ λίγα νούμερα από αυτά τα οποία ήταν πριν από κάποιο καιρό. Μάλιστα. Πέρα λοιπόν από τα όσπρια και το γάλα, άλλα προϊόντα τα οποία έχουν ενδιαφέρον, αξίζει τον κόπο αυτό, γιατί ουσιαστικά με αυτή την κουβέντα και με αυτή την εμπειρία τη δική σας φαίνονται και καινούργιες τάσεις που επικρατούν στην αγορά. Κοιτάξτε, ξέρετε τι γίνεται, και διαβάζουμε και σε περιοδικά και σε έντονα ότι ο Τάδε θέλει να κάνει κάτι καινούριο, να κάνουν και πολλά τα πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση και με την ελληνική γεωργία. Εγώ θα πρότεινα στους νέους που θέλουν να γυρίσουν πίσω στην γεωργία να ρωτήσουν ακριβώς τι κάνανε οι παππούδες τους, αυτό που καταστρέψανε, καταστρέψαν οι πατεράδες μας. Αυτό που εγκατέλειψαν οι πατεράδες. Ναι, ναι. Δηλαδή, άμα πάρετε ένα υπερήλικα, θα ξέρει, θα σας πει τι γινόταν, τι γινόταν παλιά, στις αρχές του αιώνα. Μάλιστα. Καταλάβετε. Εκεί πρέπει να γυρίσουμε, και παρά να ψάχνουμε, να τετραγωνίσουμε σήμερα τον κύκλο και να βυθίσουμε, τον κόσμο σε... Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να υπάρχουν, ξέρετε κάτι, μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις επιτυχίας. Ο άλλος έκανε, ξέρω, κάτι με τη στέβη, ο άλλος κάνει κάτι με τα ρόδια κτλ. Ναι, ναι. Αλλά μιλάμε ότι εδώ πρέπει να δημιουργήσουμε μια τάση η οποία να είναι μαζική, η οποία είναι να ξανακαλλιεργηθεί η γη με πολύ χαμηλό κόστος. Έτσι, με πολύ χαμηλό κόστος, όσο μπορούμε δηλαδή να το κοιτάμε και το θέμα του κόστους, να μην κάνουμε εξοπλισμούς και πράγματα έτσι για να τα λέμε. Εντάξει, αλλά μια συγκεκριμένη γραμμή, και να αποκτήσουμε και το discipline της μεταποίησης. Δηλαδή, όταν πιάνουμε ένα οποιοδήποτε προϊόν στα χέρια μας, να ξέρουμε ότι θα είμαστε εμείς που θα το δώσουμε στον καταναλωτή να το φάει και να τον κοιτάμε στα μάτια. Αυτή δηλαδή η αξιοπιστία είναι κάτι το οποίο είναι το ζητούμενο σήμερα. Πάντως για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το γεγονός αυτό που... της δικής σας πρότασης, που λέτε ότι υπάρχουν προϊόντα σήμερα πολύ φθηνά. Αναφέρατε προηγουμένως στο θέμα του μιλονά. Να, εδώ, με πολύ εδώ αυτή κόστος. Τη στιγμή έχω τώρα εδώ ένα ολόκληρο αλευρόμιλο. Αυτός ο αλευρόμιλος εδώ, που οποίος βγάζει, ας πούμε, 300 κιλά την ώρα αλεύρι, διαφόρων τύπων αλεύρι μπορεί να βγάζει, γιατί είναι κυλινδρόμιλος κανονικό. Κανονικά σε κάθε χωριό θα μπορούσε όλη τα συστηρά του να τα αξιοποιήσει. Αυτό? Αυτό 6.000 ευρώ. Μάλιστα. Με 6.000 ευρώ λοιπόν γίνεται κανείς μιλονάς. Εντάξει, βέβαια. Ναι, αλλά για να το κάνει δεν είναι το μηχάνημα, πρέπει να το πιστέψει ο ίδιος. Σωστά, Γιατί πρέπει να είναι καθαρός, νοικοκύρης, να καθαρίζει καλά τους σπόρους. Κύριε Παντελεμονίδη, ένα τελευταίο ερώτημα. Εσείς νιώθετε ότι υπάρχει πραγματικά αλλαγή στο κλίμα, ή γράφονται πολλά, ευχόμαστε πολλά, αλλά στην πράξη τα αποτελέσματα είναι μικρότερα? Κοίτα, εγώ πιστεύω στη νέα γενιά, γιατί η νέα γενιά μορφώνεται. Διαβάζει, μιλάει αγγλικά, μπαίνει στο ίντερνετ, ενημερώνεται πάρα πολύ πιο εύκολα. Και μέσα σε μια ενιαία αγορά των 470 εκατομμυρίων καταλαβαίνει ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής. Άρα η νέα γενιά έχει μεγαλύτερες ελπίδες. Βλέπω σε αυτούς απάνω ότι αυτοί θα οδηγήσουν το όχημα της γεωργίας, και όχι σε αυτούς οι οποίοι σήμερα σαν διέξοδο, ή επειδή ήταν στο δημόσιο τομέα και απολύθηκαν, ή ξέρω εγώ τι, οι εταιρείες βρίσκουν μια διέξοδο στο κλάδο αυτό. Είναι πιο ριζική και ουσιαστική. Έτσι. Εντάξει, ναι. Πιστεύω περισσότερο σε αυτούς οι οποίοι ψάχνονται, πηγαίνουν έξω σε εκθέσεις, βλέπουν, ενημερώνονται. Εντάξει, κάνουν αυτό που λέμε business plan, ξέρουν να προγραμματίσουν το χρόνο τους, ξέρουν τα κεφάλαια τα οποία χρειάζονται. Σε αυτούς πιστεύω εγώ περισσότερο. Μάλιστα. Και εκεί οι νέοι, εκεί έχουν την πρωτοπορία. Και είμαστε εδώ να τους βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά.